Έχει ξεκινήσει η ελαιοσυγκομιδή και ταυτόχρονα βέβαια μία συνήθεια που έχουμε και κάπως ξεπερνάμε και τα όρια μέσα από την εφαρμογή της και αναφέρουμε στο κάψιμο των ξερόκλαδων. Πόσες πυρκαγιές έχουν προκληθεί τα τελευταία χρόνια από αυτή τη συνήθεια. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Μανώλη Αντωνακάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης, να μας πει τι πρέπει να προσέξουμε και τι πρέπει να αποφύγουν οι ελαιοκαλλιεργητές και όχι μόνο βέβαια, ακόμα και λίγες ελιές, λίγα στρέμματα να έχεις, λίγα δέντρα να έχεις, πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Κύριε Αντωνακάκη, λοιπόν, είναι αυτή η περίεργη συνήθεια που προκαλεί πονοκέφαλο και στις τάξεις συναδέλφων σας. Σωστά. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι λίγο πριν έναρξη της αντιπυρικής περίοδου είχαμε στην Ελλάδα 400 δασικές πυρκαγιές. Αυτό οφείλεται στην επιτάχυνση που κάνει ο πολίτης να ολοκληρώσει διαδικασίες καύσης λίγο πριν προλάβει την αντιπυρική. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει, το ίδιο παρατηρείται και με την λήξη της αρχής που έχουν συσσωρευτεί καύσιμο σύλλη και προσπαθεί όσο συντομότερο γίνεται, προφανώς για να μαζέψει τον ελαιοκαρπό του εδώ στην Κρήτη που έχουμε αυτό το θέμα, να κάψει αυτή τη συσσωρευμένη καύσιμο σύλλη, με αποτέλεσμα πολλές φορές η φωτιά να εξελίσσεται σε πυρκαγιά. Μάλιστα. Οπότε πάμε να χτυπήσουμε ένα καμπανάκι κινδύνου και να πούμε τι. Δεν σημαίνει ότι επειδή έληξε η αντιπυρική περίοδο, βάζουμε φωτιά και επειδή το επιτρέπει η νομοθεσία μέχρι τώρα ακόμα, τέλος πάντων στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει άλλος τρόπος και υπάρχει και ευρωπαϊκή οδηγία να προβούμε σε άλλες μεθόδους, όπως την καταστροφή των υπολοιμάτων, μπορούμε να προχωρούμε, αλλά πάντα με προϋποθέσεις. Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Κάνουμε έκκληση στους πολίτες να μην βιάζονται, να μην χωρίς έτσι να το σκεφτούν καν, να πάνε να βάζουν φωτιές πριν κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες, αν θέλετε να σας αναφέρω, βέβαια, είναι ότι πρέπει την προηγούμενη μέρα και μετά την μεσημβρινή να ενημερώνονται από την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199 για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την επόμενη. Δεν βάζουμε φωτιά όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν το άναμα της φωτιάς. Όταν είναι να βάλουμε φωτιά σε μια έκταση που είναι πλησίον σε δασική έκταση στα 300 μέτρα, δημιουργούμε μια αντιπυρική ζώνη γύρω-γύρω στα 10-15 μέτρα. Αν είναι κάτω από 300 μέτρα η δασική έκταση, δημιουργούμε στα 3 μέτρα μια αντιπυρική ζώνη. Έχουμε τουλάχιστον 200 λίτρα νερό μαζί μας, φτιάρια ή ό,τι άλλοδήποτε μας χρειαστεί σε περίπτωση που μας ξεφύγει η φωτιά. Και τέλος, όταν έχουμε το σβήσιμο της φωτιάς, την σκεπάζουμε και πάντα έχουμε την επιτήρησή της. Είναι βασικοί κανόνες, το προβλέπει η νομοθεσία, υπάρχει πρόστιμο για τους παραβάτες και επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι επειδή τέλειωσε η αντιπυρική και έμεινε ανεξέλεκτα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες σε επίπεδο Κρήτης βέβαια, αλλά και πανελλαδικά και μην πω παγκόσμια, είναι κάπως ιδιαίτερες, οπότε δεν θα πρέπει να στεκόμαστε καμιά φορά και στις προγνώσεις. Καμιά φορά έχουμε καιρικές συνθήκες που δεν τις περιμένουμε. Δηλαδή πάμε να ανάψουμε μια φωτιά, σηκώνεται ο άνεμος, πνέουν τα μποφόρ και καταλαβαίνετε τι επικρατεί μετά. Και θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το εξής. Το είπα πριν. Βέβαια, το αναφέρατε πολύ σωστά, απλά το ξαναλέω. Και δεν έχουμε και την εμπειρία. Δεν ξέρουμε τι θα πρέπει να πράξουμε σε περίπτωση που μας ξεφύγει κάτι. Βέβαια. Σημαντικό και αυτό. Πρέπει να αποκτήσουμε πυροσβεστική κουλτούρα. Πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα ότι πλέον υπάρχουν φαινόμενα ακραία. Βλέπετε πλημμύρες, βλέπετε πυρκαγιές. Εκεί που βρέχει λιάζει, εκεί που λιάζει έχουμε ανέμους. Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα, κύριε Αντωνακάκη, και βέβαια από την εμπειρία σας θέλω να μου πείτε, σε περίπτωση που ξεφύγει μία πυρκαγιά κάτω από αυτές τις συνθήκες,
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, τουλάχιστον τα πρώτα λεπτά, να τεθεί ακόμα και υπό μερικό έλεγχο. Σωστά. Βασικός κανόνας, πρώτη μας κίνηση, ενημερώνουμε το 199 ή το 112. Προσπαθούμε να σβήσουμε τη φωτιά. Αν μας είναι αδύνατον, προέχει φυσικά η ασφάλειά μας. Είμαστε εκεί κοντά, περιμένουμε τα πυροσβεστικά οχήματα να τα καθοδηγήσουμε, ούτως ώστε να έχουμε ακόμη πιο άμεση επέμβαση. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Μακάρι να μην ξανανοίξουμε αυτό το θέμα και να μην καλύψουμε ρεπορτάζ που να σχετίζεται με πυρκαγιές σε αγροτικές εκτάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Αντωνακάκη.